Κατερίνα, πόσα χρόνια είσαι στη Νέα Υόρκη, στην Αμερική γενικότερα? Βρίσκομαι στις Ηνωμένες Πολιτείες 2,5 χρόνια και 3 μήνες. Mm-hmm. Η σημερινή μέρα μας βρίσκει στη Νέα Υόρκη. Έχω έρθει για τις μέρες των γιορτών, παρέα με την οικογένειά μου, φιλοξενούμενη σε ένα αγαπημένο μου φιλικό σπίτι και προσπαθούμε να είμαστε οικογενειακά ενωμένοι και όσο γίνεται ελληνικά. Τι σε έφερε στην Αμερική? Στην Αμερική ήρθα πριν από 2,5 χρόνια, όπως είπα, για προσωπικούς εντελώς λόγους. Δηλαδή, παντρεύτηκα και ήρθα και από τότε παραμένω, λόγω των καταστάσεων γενικώς που έχουν προκύψει, δηλαδή θα μπορούσα να είχα γυρίσει κιόλας ή οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, αλλά δυστυχώς τα πράγματα στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ άσχημα. Εννοείς, έφερε η ανεργία. Με κρατάει ακόμα η ανεργία. Δεν με έφερε η ανεργία, δεν με έφερε η δύσκολη κατάσταση. Ήταν προσωπική η λόγη, συγγνώμη, που έχω έρθει. Αλλά οπωσδήποτε δεν είναι δελεαστικό το να αυτή την περίοδο, με πολύ μεγάλη λύπη μου το λέω, να γυρίσει κάποιος στην Ελλάδα. Είναι κάτι το οποίο το βλέπω και το καταλαβαίνω. Από το δικό μου χώρο θα μιλήσω πάντοτε, εκτός από την οργή του κόσμου όλου, συνομιλώντας πάντοτε μέσω του διαδικτύου, από τα παράπονα, από την αγανάκτηση, από τα πάντα, καταλαβαίνω και εισπράττω, γιατί το καλοκαίρι επισκέφτηκα την Ελλάδα για λίγες μέρες, τον Αύγουστο, αλλά το καλοκαίρι συνήθως στην Ελλάδα, λόγω του ήλιου, λόγω της θάλασσας, ας το πούμε λίγο, ξελαφρώνει ο κόσμος. Από τον Αύγουστο μέχρι τώρα που μιλάμε, μήνα Απρίλιο, τα πράγματα έχουν κατηφορήσει πολύ παραπάνω από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ. Και είναι λυπηρό, όχι μόνο στον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά σε όλους τους χώρους. Mm-hmm. Και επειδή συνομιλώ με κόσμο, συγκεκριμένα έγραψα μία φορά στο Facebook, θέλοντας να τονίσω, εν πάση περιπτώσει, το ότι είμαστε Έλληνες και ότι δεν πρέπει να μας παίρνει από κάτω, γιατί έχουμε επιβιώσει σε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις μέσα σε όλα τα χρόνια. Έγραψα λοιπόν ότι η Ελλάδα δεν πεθαίνει ποτέ. Και μου απαντήσαν, οι Έλληνες όμως πεθαίνουν πλέον. Και αυτό με σοκάρισε. Δεν κρύβω ότι με σοκάρισε, γιατί ενημερώθηκα ότι έχει ανέβει και το ποσοστό των αυτοκτονιών σε πολύ υψηλό βαθμό. Κάτι το οποίο, ας πούμε, δεν υπήρχε ποτέ στην Ελλάδα. Ήταν η μόνη χώρα η οποία ήταν σε αυτό το τομέα τουλάχιστον πολύ πιο χαμηλά. Τελικά πήγαμε και εκεί πρώτοι. Αυτούς φωτιές. Στον κόσμο, γιατί εσύ είσαι ένας άνθρωπος που προέρχεται από την κοινωνία, από τα σπλάχνα της κοινωνίας, δεν ήσουν ουρανοκατέβατη, δούλεψες πολύ σκληρά. Τι έχεις να πεις στον κόσμο που σε ακούει πια, σε έχει χάσει από την Ελλάδα, αν θα σε ακούει από τα τραγούδια σου. Τι έχεις να πεις στον κόσμο που σε ακούει από την Αμερική και υπάρχει έτσι μια απογοήτευση, μια θλίψη? Τι θέλεις να τους πεις, ειδικά τις ημέρες αυτές, των εορτών? Δεν ξέρω αν είναι εορτές, θλίψεις, μαζί με τη Μεγάλη Εβδομάδα, ναι. Αλλά στην πραγματικότητα ο κόσμος περνάει πάρα πολύ άσχημα. Εσύ τι θέλεις να τους πεις, κοιτώντας τους στα μάτια? Δεν είναι καλύτερη η περίοδος της ζωής για κανέναν Έλληνα αυτή τη στιγμή. Θα πω κάτι πριν σου απαντήσω, ότι ερχόμενοι εδώ πριν από 2,5 χρόνια και λέγοντας, με ρωτάγανε οι Αμερικάνοι από πού είσαι και τα λοιπά και τα λοιπά, και έλεγα Ελλάδα, βλέπεις έναν ενθουσιασμό πολύ μεγάλο και μου λέγανε όλοι, τι ήρθες να κάνεις εδώ, σαν την Ελλάδα δεν έχει, ξέρεις, όσοι ήταν ενημερωμένοι για τη χώρα μας, όσοι την έχουν επισκεφτεί, τα νησιά μας, τα πάντα. Τώρα το πρώτο πράγμα, όταν με ρωτήσει κάποιος αυτή την περίοδο, επειδή ενημερώνονται από την τηλεόραση, εννοείται βέβαια, και η εικόνα μας έχει περάσει πολύ άσχημα προς τα έξω. Μα πάρα πολύ άσχημα. Έχει μεγάλη διαφορά δηλαδή η αντιμετώπιση. Όχι προσωπική. Η αντιμετώπιση, όταν λες Έλληνας, λένε «Oh my God», δηλαδή έχετε τόσα πάρα πολλά προβλήματα, τι γίνεται εκεί? Mm-hmm. Χαμός γίνεται, ληστείες γίνονται, δολοφονίες γίνονται, δηλαδή έχει περάσει ένα πνεύμα το οποίο είναι
σαν να έχουμε μία εμπόλεμη κατάσταση σχεδόν. Δηλαδή μιλάω ειλικρινά, αυτό το πνεύμα έχει περάσει και είναι περίεργο γιατί δεν θα περίμενα να είναι τόσο, τόσο ενημερωμένοι οι Αμερικάνοι. Συνήθως, ξέρεις, είναι κλεισμένοι μέσα στη δική τους χώρα πιο πολύ και τους ενημερώνουν για τα δικά τους και όμως έχει περάσει πολύ άσχημα αυτή η εικόνα. Επειδή λοιπόν είναι αρκετά μεγάλη αλήθεια, το να ευχηθώ στους Έλληνες, τι να μας ευχηθώ να λες, τι να μας ευχηθώ, γιατί μπορεί να πολύ σύντομα, ξέρω εγώ, σε κάποια χρόνια, ίσως ένα-δύο, δηλαδή θέλω να έρθω στη χώρα μου κανονικά ξανά. Η οικογένειά μου είναι εκεί, οι φίλοι μου είναι εκεί, τίποτα, περιμένουμε την Ανάσταση. Πώς περιμένουμε την Ανάσταση αυτή για το Πάσχα? Περιμένουμε την Ανάσταση, πολύ λυπάμαι ότι θα αργήσει βέβαια. Να κάνουμε υπομονή και κουράγιο και να μην υποταχτούμε σε κάποια πράγματα που δεν πρέπει. Και να μην συμβιβαστούμε πια. Γιατί οι συμβιβασμοί μας φέρανε ίσως σε σημεία. Εδώ που μας φέρανε. Ο Έλληνας έχει γνώμη, έχει άποψη, έχει ταπεραμέντο, έχει τα πάντα. Θα πρέπει να υψώσουμε τη φωνή μας παραπάνω, νομίζω. Για τους Έλληνες πολιτικούς, τι γνώμη έχεις? Μας απογοητεύσαν όλοι, νομίζω. Εντελώς. Μας έχουν απογοητεύσει. Φυσικά δεν είμαι το πιο ενημερωμένο πολιτικά πρόσωπο, αν και μου αρέσει πάρα πολύ η πολιτική και την παρακολουθώ όσο μπορώ. Η αλήθεια είναι από τότε που ήρθα εδώ λίγο τηλεόραση δεν βλέπω τόσο πολύ, αλλά από ό,τι βλέπω, από τις ειδήσεις, από το διαδίκτυο, από τα πάντα, μας έχουν απογοητεύσει αρκετά. Τι αρκετά δηλαδή, μας έχουν απογοητεύσει πάρα πολύ. Και τώρα μαθαίνω ότι είμαστε εν όψιν εκλογών και δεν μπορώ να φανταστώ το αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή. Το οποίο ποιο μπορεί να είναι, τι θα μπορεί να προσφέρει, γιατί εμείς πλέον χρειαζόμαστε ένα θαύμα. Κατερίνα, είναι πολύ σημαντικά αυτά που μας λες, όμως επειδή έχουμε και την ανάγκη της ενημέρωσης, ζεις στο Οχάιο. Ναι. Πώς είναι η ζωή εκεί? Η ζωή εκεί είναι πάρα πολύ ήσυχη. Είναι, η πόλη που ζω είναι μικρή, ήσυχη. Είναι ένα μέρος το οποίο ενδείκνυται για οικογένεια. Ο κόσμος δουλεύει. Δεν μπορώ να πω ότι και εδώ είναι καλύτερη, η καλύτερη κατάσταση. Θεωρώ πως υπάρχει μεγάλη οικονομική κρίση παντού αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αλλά οπωσδήποτε, ξέρεις ποιο είναι το... Πώς να το πω... Όταν απομακρύνεσαι πλέον από τη χώρα σου, πολύ πρόσφατα όπως εγώ, γιατί εγώ δεν ζω εδώ πολλά χρόνια, 2,5 χρόνια δεν είναι τίποτα. Ακόμη ο ομφάλιος λόρος δεν έχει κοπεί για μένα. Mm-hmm. Αυτό θα γίνει μετά από 30 χρόνια, αν παραμείνω εδώ. Καμιά φορά λες και δεν θέλω και να ξέρω, γιατί είναι τόσο, έχει περάσει η μιζέρια στον κόσμο, έχουν περάσει δηλαδή πράγματα τα οποία δεν σε κάνουν ευτυχισμένο επειδή ζεις μακριά. Mm. Καθόλου. Γιατί ο τρόπος ο αμερικάνικος δεν μας ταιριάζει απόλυτα εμάς τους Έλληνες. Θέλω να πω ότι ναι μεν δεν ζω αυτή τη δύσκολη κρίση μέσα αυτή τη στιγμή που συμβαίνει στη χώρα μου, αλλά δεν πάω να είμαι και σε ένα κράτος το οποίο είναι πιο ακριβοδίκιο, τηρεί πιο πολύ τους νόμους και είναι μερικές φορές πιο απόλυτο. Και σαν Ελληνίδα, που έχω μάθει πολύ διαφορετική νοοτροπία, που έχουμε μάθει να βγαίνουμε έξω και να ξεσκάμε με τον απλό καφέ στη θάλασσα, δεν είναι ό,τι πιο εύκολο. Ναι. Πέρασα, ας πούμε, αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι, κατάθλιψης. Ναι. Ναι, μιας μικρής κατάθλιψης, ας το πούμε, ναι. Δεν ήμουν τόσο χαρούμενη. Καλλιτεχνικά, πού βρίσκεσαι αυτή την περίοδο, κατά διαστήματα? Ναι, κατά διαστήματα κάνω κάποιες εμφανίσεις με κάποιους συναδέλφους που έρχονται από την Ελλάδα. Κάποιες μικρές συναυλίες σε κάποιους χώρους. Καλή ώρα τώρα, περιμένω τον Πέτρο Ίμβριο τέλος του μηνός, με τον οποίο θα κάνουμε 5-6 εμφανίσεις μαζί σε κάποιες πόλεις της Αμερικής. Και ήθελα να κλείσουμε με το εξής. Οι συνάδελφοί σου, γιατί υπάρχει ένα κύμα μετανάστευσης και καλλιτεχνών που έρχονται προς τα δω, τι σου λένε? Ότι θέλουν να φύγουν από την Ελλάδα. Mm. Και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό. Οι ίδιοι άνθρωποι που ακόμη δεν σου κρύβω και το καλοκαίρι που συνάντησα, από το καλοκαίρι μέχρι τώρα,
ενώ ήταν πολύ πιο αισιόδοξη το καλοκαίρι, αυτή τη στιγμή θα ήθελα να φύγουν. Ναι, γιατί παρατηρώ ότι έρχονται αρκετοί. Και ετοιμάζονται να έρθουν ακόμη περισσότεροι. Ναι. Πολύ, πάρα πολύ. Μεγάλο κύμα. Όπως το είπες, μεγάλο κύμα. Δηλαδή έρχονται πλέον στην Αμερική καθαρά για δουλειά, να είμαστε ειλικρινείς. Δεν είναι πλέον πολυτέλεια η Αμερική για τους Έλληνες καλλιτέχνες όπως ήταν παλιότερα. Mm-hmm. Και εδώ τα χρήματα είναι πιο διαφορετικά και εδώ τα χρήματα έχουν πέσει, γιατί και οι Έλληνες της Αμερικής βιώνουν την κρίση της Ελλάδας. Μην ξεχνάμε ότι έχουν επενδύσεις, έχουν σπίτια, έχουν πράγματα για τα οποία πληρώνουν φόρους, για τα οποία πληρώνουν πράγματα τρελά. Δηλαδή η κρίση έχει μεταφερθεί στον ελληνισμό της Αμερικής. Βεβαίως και έχει μεταφερθεί και έχει περάσει και ο φόβος για το μέλλον και για το αύριο. Οπότε όλο αυτό είναι συνδεδεμένο με τα πάντα. Και με την καλλιτεχνία και με τα πάντα. Με τα πάντα. Αλλά παρατηρώ ότι ειδικά στον καλλιτεχνικό χώρο το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Γιατί η μουσική, μην ξεχνάμε, είναι η εικόνα της κοινωνίας. Όταν η κοινωνία είναι αυτή τη στιγμή διαλυμένη, η μουσική είναι και αυτή, αντιμετωπίζει πρόβλημα. Και μαθαίνω ότι είναι πολύ λιγότερες ημέρες πλέον, είναι διήμερα, ούτε καν τετραήμερα. Δηλαδή είναι ας πούμε... Κατάλαβα. Σαν να άλλαξε το σκηνικό... Απότομα. Απότομα, από τη μια μέρα στην άλλη. Πιστεύεις ότι ευθύνονται μόνο οι πολιτικοί ή και εμείς έχουμε ως πολίτες, ως απλοί άνθρωποι, έχουμε ευθύνη για όλο αυτό που έχει συμβεί? Μήπως πρέπει να αλλάξει και η νοοτροπία ο Έλληνας? Εννοείται ότι φταίμε κι εμείς. Δεν γίνεται μια ζωή να κατηγορούμε μόνο τους πολιτικούς. Απλά προηγουμένως απάντησα όσο αφορά το κομμάτι των πολιτικών. Ναι. Όμως, ο Έλληνας πολίτης πρέπει, όπως πολύ σωστά λες, να αλλάξει 100% την νοοτροπία του. Γιατί αν δεν αλλάξουμε πρώτα εμείς, καταρχάς εμείς θα εκλέξουμε το σωστό πολιτικό. Που σημαίνει ότι έχει αλλάξει η δική μας η νοοτροπία. Που σημαίνει ότι έχουμε ξυπνήσει. Που σημαίνει ότι έχουμε καταλάβει τα σφάλματα. Συνεπώς πρέπει να βρούμε τον άνθρωπο ο οποίος αυτή τη στιγμή θα πρέπει να είναι... Τι να πω, δηλαδή, πώς να τον παρουσιάσω. Ένας... Καμιά φορά κάθομαι και σκέφτομαι ποιος θα μπορούσε να κυβερνήσει αυτή τη στιγμή την Ελλάδα. Θα πρέπει να είναι πάρα πολύ φιλέλληνας. Πραγματικά να ενδιαφέρεται για τον τόπο του. Και όχι για τόσα άλλα πράγματα. Δηλαδή, μας λείπει ένας φιλέλληνας. Πολλές φορές προσεύχομαι και λέω ένα θαύμα να γίνει, να βγει ένας άνθρωπος πολύ διαφορετικός. Γιατί όλα τα υπάρχοντα κόμματα που τα γνωρίζουμε όλοι ή και κάποια άλλα που θα δημιουργηθούν, δεν μας εμπνέουν ακόμη την ασφάλεια αυτή που πρέπει να αισθανθούμε. Έχουν δοκιμαστεί πάρα πολλά και δεν βλέπω ποιος μπορεί να κάνει τη διαφορά. Οπότε εμείς έχουμε την ευθύνη πλέον και πρέπει πολύ προσεκτικά να επιλέξουμε τους ανθρώπους που θα μας κυβερνήσουν. Άρα πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία μας. Είπες κάτι και τελικά με αυτό θα κλείσουμε. Επειδή είμαστε στη Μεγάλη Εβδομάδα, είπες προσεύχομαι. Mm-hmm. Σπάνια το ακούει κάποιος από ένα δημόσιο πρόσωπο, famous, αναγνωρίσιμο και πολύ έτσι δυναμικό. Προσεύχεσαι. Mm-hmm. Τι εννοείς? Αυτό που άκουσες κανονικά. Προσεύχομαι κάθε βράδυ, πάντα. Είναι αυτό που με σώζει. Η πίστη μου ήταν πάντα το μεγαλύτερό μου όπλο. Γενικώς. Και στις δύσκολες στιγμές και στις καλές στιγμές. Στις δύσκολες παρακαλώντας να γίνει το θαύμα και στις εύκολες πάντα ευχαριστώντας γι' αυτό. Ναι. Με εκπλήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κι εγώ.